Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που έχουμε κοντά μας, την κυρία Κατερίνα Μονογιού. Και την ευχαριστούμε που είναι εδώ. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Κυρία Μονογιού. Καλώς σας. Καλημέρα σας. Ο κύριος Σταύρος Μπαλάσκας είναι εδώ κοντά μας, επίσης αστυνομικός μας αναλυτής. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Και ο γνωστός δικηγόρος, ο κύριος Κώστας Ντάλτας. Καλημέρα. 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 Καλώς ήρθατε. Κυρία Μονογιού, πραγματικά εδώ σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Είναι μια καθημερινότητα άγρια που αντιμετωπίζουμε. Και εσείς ως γυναίκα, εσείς το βλέπετε και με μια διαφορετική σκοπιά το θέμα αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ έχουμε πάθει σοκ όλοι. Με τα καθημερινά περιστατικά, όλη η κοινωνία έχει σοκαριστεί. Κάθε μέρα στον δρόμο ο κόσμος αυτό μας ρωτάει. Τι θα γίνει, τι θα γίνει, οι γονείς ανησυχούν, οι πάντες. Ναι. Τι βλέπετε εδώ, τι πρέπει να γίνει. Είναι ένα φαινόμενο απίστευτα τραγικό να βλέπεις παιδιά 14 χρόνων, 13 χρόνων, 17 ετών να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο σε έναν συνομήλικό τους, σε έναν φίλο τους. Okay, αν δεν μπορείς να τα βρεις με κάποιον άνθρωπο, δεν χρειάζεται να προβαίνεις στην βία. Σε τέτοιες άγριες ενέργειες, λέτε. Εκεί όμως μπορούμε να βρούμε τα αίτια αυτής της κατάστασης. Να σας πω, γιατί μας λένε για την οικογένεια, για το σχολείο, για το περιβάλλον ευρύτερα, τι φταίει. Να σας πω την ταπεινή μου άποψη και κάτι βιωματικό. Έτσι, ως παιδί που μεγάλωσα σε ένα νησί. Μάλιστα. Λοιπόν, τέτοια φαινόμενα δεν βλέπαμε τότε, στη δική μου τη γενιά. Και φαντάζομαι και στη δική σας τη γενιά. Γιατί βία υπήρχε πάντα σε ένα βαθμό, αλλά όχι, εδώ μιλάμε εμάς για ακραίες καταστάσεις. Σε εμάς δεν υπήρχε. Και θέλω να σας πω που θέλω να καταλήξω. Ότι όταν υπήρχε μία λάθος συμπεριφορά, πήγαινε ο γονιός στον άλλο γονιό και του λέγε, σε παρακαλώ, κάνει bullying, του συμπεριφέρεται άσχημα, το κοροϊδεύει για τους χι λόγους. Σε παρακαλώ, μάζεψε το παιδί σου. Και πήγαινε η μητέρα και του λέγε, μαζέψου, αλλιώς θα υποστείς αυτή τη συνέπεια. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Δούλευε αυτό. Βεβαίως. Και στη δική σας τη γενιά, φαντάζομαι. Αν το μάζευε ο πατέρας σου. Δεν είχε τέτοια. Δεν είχε τέτοια. Σου λέγει ο πατέρας. Ναι, ναι, ναι. Του λέει στον δικό μου ο πατέρας. 10 η ώρα. Θα σε σπίτι. Θα είσαι στο σπίτι. Και ήσουνα. Και όταν δεν ήσουνα 10 και 4. Ναι, ναι. Σε ψάχνε. Όχι μόνο σε ψάχνε. Έκανε να βγει μια εβδομάδα. Σε περίμενε κιόλα. Λοιπόν, πρέπει λίγο να αυστηροποιηθεί και το νομικό πλαίσιο. Και ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Χρυσοχοίδη ότι θα φέρουν καινούργια μέτρα αυστηροποίησης. Και ως προς τους γονείς. Είστε υπέρ εσείς αυτού, βεβαίως, το να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο. Βεβαίως πρέπει. Δεν πρέπει να μαζευτεί αυτή τώρα, η θέση αυτού του παιδιού που είναι 17 ετών, κυρία Μονογιού, αυτό που βλέπετε στο μανίδι. Που έφερε στο φως ο Σκάι χθες. Σωστά. Είναι 17. Δεν είναι 12. Ψηφίζει, έχει δίπλωμα οδήγησης. Είναι 17. Ποια είναι του δράστη αυτού του άγριου ξυλοδαρμού. Ήδη έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ποια γιατί κάνετε μια αντιμετώπιση αυτού του ανθρώπου που τον εκλυπαρεί το θύμα του να σταματήσει και συνεχίζει με την μεταφράση. Το θεωρεί και τρόπαιο. Εμένα Φεβώς. Και στα 17 μου οι γονείς μου με μαζεύανε. Και μέχρι τώρα, αν κάνω κάποιο λάθος. Λοιπόν, έχει χαθεί αυτό. Πρέπει λίγο να επιστρέψουμε στις βάσεις μας. Για πάμε να κάνουμε ένα γύρο. Και άλλο ένα που βεβαίως μπορεί κάποιοι άνθρωποι να με πούνε γραφικοί. Έχει απομακρυνθεί και ο κόσμος λίγο από αυτό που λέμε θρησκεία. Καθόλου και γραφική. Το πιστεύω. Καθόλου, ίσα-ίσα. Καθόλου γραφική δεν σας κάνει αυτό που λέτε. Που γνωρίζετε ότι είμαι θρήσκος άνθρωπος. Βλέπαμε παιδιά, ας πούμε, στη γενιά μου, ακόμα και τώρα, βλέπεις τα παιδιά ότι στην επαρχία πηγαίνουν και ένα κατηχητικό σχολείο. Υπάρχει αυτό της. Πάνε και μια εκκλησία την Κυριακή. Ναι, πάνε. Θα το πάει η γιαγιά, θα το πάει η μάνα. Η καταλλαγή της. Αυτό το πράγμα. Γιατί της να συμβαίνει, ρε παιδί μου, στις μεγάλες πόλεις. Γιατί είναι άλλη η ζωή, κυρία Μονογιού. Κάθε Κυριακή, μέχρι τώρα. Στην περιφέρεια λειτουργεί ακόμα αυτό που λέω. Να προσπαθήσω, όταν δεν λείπω στα νησιά μου, να μαζέψω τα ανήψια μου και να φάμε όλοι μαζί. Και αυτό κάνω τώρα. Θα πάω τις Κυριακές. Άρα λειτουργεί ο δεσμός της οικογένειας. Μάλιστα. Πάμε και στον κύριο Μπαλάσκα. Και θα κλείσουμε τον κύριο Ντάλτα. Ελάτε, κύριε Μπαλάσκα. Κοιτάξτε να δείτε. Η αστυνομία είναι αλήθεια εδώ ότι έχει κάνει πολλή δουλειά. Μας έλεγε τα στοιχεία του Χρυσοχοίδης. Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά για τις συλλήψεις που γίνονται. Λοιπόν, ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι υπουργός.
Και σαν υπουργός πρέπει να πει αυτά που πρέπει να πει σαν υπουργός. Ναι. Και καλά τα. Όχι, έχει και αποτέλεσμα όμως. Δεν τα λέει ως υπουργός για να περνάει η ώρα. Ναι. Γιατί γίνονται αυτά που λέει. Το καλό είναι ότι ο κύριος Χρυστοχοίδης εντόπισε μερικά πράγματα. Ναι. Αυτά που εντόπισε τα έκανε πρόταση στον πρόεδρο. Τον κύριο Μητσοτάκη. Στον πρόεδρο της κυβέρνησης. Μάλιστα. Λοιπόν. Άλλα απεδέχτη, άλλα δεν απεδέχτη. Ο κύριος Χρυστοχοίδης έχει μια πολύ στενή συνεργασία, θα πρέπει να το πούμε, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία είναι αγαστή συνεργασία και η οποία είναι, κατά την άποψή μου, προς τη σωστή κατεύθυνση, τουλάχιστον από αυτά που ακούω. Αν είναι προς τη λάθος, θα βγω να το πω ευθέως δημόσια. Τώρα είναι προς τη σωστή. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν απεδέχτη από τις προτάσεις μόνο το να πέσει από το 15 στο 14 για να μπορούν να φυλακίζονται τα παιδιά. Αυτό δεν το ήθελε. Προσωπικά δεν το ήθελε και το απέρριψε. Όλα τα άλλα τα μέτρα τρέχουν. Και πώς τρέχουν τα μέτρα? Τα μέτρα θα πάνε στο προπαρασκευαστικό τμήμα της Βουλής για να μπουν, για να ισχύουν, για να γίνουν νόμος του κράτους και να αρχίσουν να έχουν ισχύ τώρα. Όχι μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα. Αλλά είναι η πρώτη δέσμη. Κοιτάξτε να δείτε όμως. Λένε ότι το σκεπτικό αυτή τη στιγμή είναι να φέρουμε τα πρώτα που είναι βασικά και τα οποία είναι και προτάσεις του Χρυσοχοίδη. Να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Να δούμε αν θα πέσει λίγο η εγκληματικότητα, γιατί αυτό που φοβίζει είναι μη μας κάνει κανένας θάνατος. Είδατε, ο άλλος βγάζει στο λάδριο 15 χρονών όταν βγάζει μια πεταλούδα και αρχίζει και κόβει ανεξέλεγκτα γιατί το σχολείο μου είναι καλύτερο από το δικό σου. Δηλαδή πάμε αλλού. Μάλιστα. Δηλαδή όταν κλωτσάς ένα 14χρονο στο κεφάλι τώρα και το τσακίζει κλωτσές και πας αλλού. Να μην έχουμε κανένα θάνατο, να δούμε την πρώτη, κλείνω, την πρώτη δέσμη των μέτρων, αν θα πιάσει, περίπου σαν την αντιβίωση είναι. Αν θα πιάσει, να δούμε, να δούμε από εκεί και πέρα αν θα χρειαστεί να αυστηροποιηθούν περισσότερο τα μέτρα. Εγώ αυτό ακούω και συμφωνώ. Η οικογένεια μπορεί να λειτουργήσει λίγο που λέει η κυρία Παναγιού? Όχι. Οι άμυνες της οικογένειας. Η οικογένεια για να λειτουργήσει θα πρέπει να αλλάξει ολόκληρο το κοινωνικό μοντέλο. Πώς θα αλλάξει ολόκληρο το κοινωνικό μοντέλο? Να πάρουμε τις γυναίκες οι οποίες δεν είναι μαμάδες πια στο σπίτι και είναι καριερίστριες και φεύγουν από τις 8 η ώρα το πρωί και έρχονται στις 11 η ώρα το βράδυ. Τους γονείς που ακούω κάτι ανθρώπους εδώ πέρα περιφέρονται σε κάτι κανάλια και λέει ότι λειτουργούν οι σύλλογοι γονέων και γυδεμόνων και δεν έχει πάει ποτέ. Οι περισσότεροι γονείς δεν έχουν πατήσει ούτε έξω από το σχολείο. Ιδιαίτερα στα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου δεν έχουν πάει ποτέ. Άρα και λοιπόν αυτό. Κλείνω για να το πω για εμάς, γιατί μου το ζητήσαν και οι αστυνομικοί να το πω αυτό, παιδιά. Mm-hmm. Λίγο ότι... να αρχίσουμε να βγάζουμε την αστυνομία εντελώς απ' έξω. Γιατί η αστυνομία το μόνο που μπορεί να κάνει είναι καταστολή. Πρόληψη δεν μπορεί να κάνει στα παιδάκια. Σωστό, δεν μπορεί να κάνει. Καλά, και τον πατέρα. Προφανώς. Συμφωνείτε, κυρία Μονογιού? Δεν μπορεί η αστυνομία να κάνει τη μάνα και τον πατέρα. Που έχουμε, πάντως, κυρία, αλλά τη μάνα και τον πατέρα μπορούν να την κάνουν αυτή τη γέννηση σαν τα παιδιά τους. Έτσι δεν είναι? Για πάμε στον κύριο Ντάλτα να μας με τις γνώσεις του. Και θέλω και κάτι άλλο να πω. Θα το πείτε, συνέχεια, χαλάσω λίγο την ωραία ατμόσφαιρα. Ο νομικός κόσμος, δικηγόροι και δικαστές, με σταλινικό ποσοστό 100%, αισθανόμαστε φρίκοι από τις κάθε λίγο και λιγάκι νομοθετικές πρωτοβουλίες. Γιατί λέγαμε φρίκοι, στην υπόθεση Καϊλή, γιατί ότι ο βελγικός, θα σας πω, ποινικός κώδικας είναι του 1879. Όταν πήγα στη Γαλλία για σπουδές στη δεκαετία του 1980, ήταν ο κώδικας του 1810 και τότε άλλαζε και ερχόταν ο καινούριος. Δηλαδή, σε δύο αιώνες, δύο τροποποιήσεις. Έχει πει ολομέλεια των δικαιωρικών συλλόγων ότι από το 2019 έχουμε 37 τροποποιήσεις. Πλέον εγώ που έλεγα δεν υπάρχει κάτι που να μου ξεφεύγει, συλλαμβάνω τον εαυτό μου και οι δικαστές και οι δικηγόροι, οι καταρτισμένοι εννοείται, να μας ξεφεύγουν πράγματα, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι ο κύριος Φλωρίδης του κατεβαίνει αυτό κάποια ιδέα. Αυτό διαδικαστικό όμως. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Πάμε λίγο να τα βάλουμε, κύριε Παυλόπουλε, θα τα πούμε όλα. Με τι κάνουμε, λέμε, για το πρόβλημα? Εδώ στον Πειραιά, τώρα, που είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιά, ακούστε λίγο. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά ήταν μια τεράστια λάνα που τη λέγαμε στρατόνα, γιατί ήταν παλιά στρατοδική εγκατάσταση. Μαζευόμαστε 1000 παιδιά. Εάν είχαμε κάμερες και κινητά τότε, αυτά που είδατε τα επεισόδια είναι του κατηχητικού. Και αν οι γονείς μας πηγαίναν φυλακή, ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, ο κ. Βασίλης, ακόμα φυλακή θα ήταν. Έτσι δεν γνώσασταν. Λοιπόν, δεν υπήρχαν μαχαίρια, είναι αλήθεια. Μάλιστα. Έτσι, δεν υπήρχαν μαχαίρια τώρα. Ήταν με πέτρα. Σταύρο μου, δεν ανοίγαμε τα κεφάλια μας την μπάλα τώρα. Λοιπόν, αφήστε την μπάλα τώρα, κύριε Ντάκη. Άλλο καλή την μπάλα, έτσι, για μπάλα μιλάμε. Μην πάρουμε μια με την μπάλα αυτό που βλέπουμε. Τώρα, συγγνώμη, άμα πας κύριε Μαρογιώ, είστε βουλευτής, δεν σας διέκοψα. Λέω το εξής. Λέω το εξής. Πριν από πέντε μήνες δεν υπήρχε βία των ανηλίκων. Υπήρχε. Πριν από ένα πάλι χρόνο δεν υπήρχε. Και πάλι το ξανακάναμε. Έφερε ο κύριος Φλωρίδης νόμο που ισχύει από το Μάιο. Ναι. Η νομοθέτηση δεν γίνεται έτσι, ανάλογα με την ειδησιογραφία. Ναι. Και αυτό που λέγεται τώρα, εσείς τώρα στα σοβαρά συμφωνείτε?
Εμείς δεν είναι δουλειά μας να συμφωνούμε, να διαφωνούμε. Έξω από τον κορυδαλό. Εμείς παρουσιάζουμε τα γεγονότα, κύριε οικονόμο. Δεν είμαστε νομικοί. Να πούμε και μια γνώμη. Θα βάλουμε μια κάμερα έξω από τον κορυδαλό. Ναι. Και θα δούμε ένα γονιό να μπαίνει φυλακή. Να, ένας γονιός. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Όχι, να, έτσι εξήγηλε η κυβέρνηση. Τι μας λέτε τώρα, κύριε Τάλτα. Εάν συμφωνείτε. Δηλαδή, αν ο γονιός έχει παραμελήσει το παιδί του και γίνει εγκληματίας, τι παραμέληση. Πρέπει να πούμε στο γονιό αυτό. Να δώσουμε το βραβείο των Αθηνών. Τι μας λέτε λοιπόν, τώρα. Μια καλή οικογένεια. Όχι, μεσχολείτε, μεσχολείτε. Έχουμε μια καλή οικογένεια. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δεν μπορεί να το συγκρατήσει. Ένα λεπτό, κύριε Τάλτα μου, ένα λεπτό. Να ξαναδούμε το πλάνο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Να ερχόμαστε να λέμε ένα λεπτό, τα ίδια πράγματα και να φτιάξουμε το πλάνο. Τώρα κάνετε κριτική στην κυβέρνηση. Να το δούμε το πλάνο. Κάντε όσο κριτική θέλετε. Να το δούμε το πλάνο. Και να μας πείτε αν ο δράστης αυτού του περιστατικού, στο Μενίδη που το βλέπω εδώ. Αυτό. Θα το βάλουμε φυλακή. Ανήκει ανάμεσά μας αυτός ο άνθρωπος. Δεν άκουσα. Πρέπει να είναι ανάμεσά μας αυτός ο άνθρωπος. Αυτός που βλέπουμε εδώ. Είναι δύο έφηβοι. Που ο ένας είναι πάρα πολύ βίος. Θα τον βάλουμε φυλακή. Ανήκει ανάμεσά μας. Οργανωμένος καποπηλός. Οργανωμένος καποπηλός. Δεν ξέρω πού θα τον βάλουμε. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Δεν ξέρω πού θα τον βάλουμε. Απίστευτα. Λέω, ο άνθρωπος αυτός. Στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει. Στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, Σταύρο μου. Ένα λεπτό. Δεν υπάρχει αυτό. Αν του δώσουν ελεύθερους, στις άλλες χώρες της Ευρώπης δεν υπάρχει αυτό. Έχουν ελεύθερους εκεί, αμολυμένοι. Και ξαφνικά το βρήκε ο Φλωρίδης το 2024. Υπάρχει διαφωνία. Αν εδώ με αυτές τις μπουνιές που του ρίχνει. Αγαπημένε μου Σταύρο. Το σκότωνε τον άλλον. Θα πήγαινε φυλακή για ανθρωποκτονία, το συζητάμε αυτό. Αλλά θα είχε χαθεί ένα παιδί. Θα πήγαινε φυλακή για ανθρωποκτονία, άμα το σκότωνε. Δεν μην φτάσουμε και εμείς. Εάν βάλουμε όλα τα πιτσιρίκια των 15 ετών που πλακώνονται στα σχολεία, βάλουμε τα ίδια τους γονείς στη φυλακή. Δεν λέει κανείς αυτό που λέτε. Γιατί αυτό το βρήκε ο κύριος Φλωρίδης το 24. Μα είναι κατάλληλοι γονείς. Εσείς κύριε Μανογιού είστε νομοθέτης. Θέλω να μου πείτε, αυτό που σήμερα συμφωνείτε, γιατί δεν το είχατε βρει 6 μήνες πριν. Αφήστε να μιλήσει η κυρία Μανογιού για να κλείσουμε, παιδιά, ελάτε. Γιατί δεν το είχατε βρει. Αν τώρα συμφωνείτε, γιατί δεν το είχατε προτείνει πριν 6 μήνες. Μέτρα. Για το τώρα το λένε ειδήσεις. Τώρα το λένε ειδήσεις. Και άρα πιέζει το εκλογικό σώμα. Ελάτε, παιδιά. Εμείς σε βάση τόση. Κυρία Μανογιού, όχι ο Ντάλτα. Αφήστε τον Ντάλτα. Ο νομικός κόσμος δεν συμφωνεί. Κινδυνεύουμε, κύριε Ντάλτα, να πάμε να υπάρχουν κυρώσεις. Αν υπάρξουν παιδιά σκοτωμένα. Να μην υπάρχουν κυρώσεις. Αλλά η κυβέρνηση εξαγγέλει φυλακές. Ξέρετε, εγώ θα πω και ότι στην κυβέρνηση. Μαζί σας είμαι, θα πω στην κυβέρνηση υπάρχει πανικός. Εσείς το θέλετε, Σταύρο μου, το δες το παιδί σου να πλακωθεί και να πας φυλακή. Τώρα είναι δυνατόν αυτό να το συζητάμε. Όχι, αλλά να το μαζέψει το παιδί. Να το μαζέψει. Δεν διαφωνώ. Αν το βλέπω, δεν διαφωνώ και αν το βλέπω μια φορά το μήνα να πάω. Να το μαζέψει. Αν αλλά όχι να βάλω το φυλακή. Το παιδί μου σκοτώσει άλλο παιδί. Επειδή εγώ το βλέπω μια φορά το μήνα, επειδή είτε δεν γουστάρω να το βλέπω είτε είμαι εργασιομανής, να πάω. Να πας φυλακή. Να πάω. Άμα δεν πόσες ανθρωποκτονίες έχεις δει, Σταύρο, όλα αυτά τα χρόνια που είσαι. Παραπάνω από χίλιες. Ωραία. Γιατί δεν το πρότεινες αυτό στην 500η ανθρωποκτονία. Γιατί τώρα κοντεύουμε να δούμε άσπρα θέρετρα. Μα είπε έχει δει χίλιε. Μα είπε έχει δει χίλιε. Μα είπε έχει δει χίλιε. Σταύρο μου, έχει δει χίλιε. Ο άλλο. Στην 500η, γιατί δεν το πρότεινε. Κύριε Ντάλτα, σκέψου άλλο. Στην Γαλλία, γιατί δεν το πρότεινε. Στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. 15 χρονών. Δεν διαφωνώ με αυτό που λε. Έκοπε 15 χρονών. Αυτό είναι ένα βαρύ περιστατικό. Θα πάει φυλακή στο αναπροσδοκτήριο. Ένα δευτερόλεπτο. Υπάρχει διαφωνία. Όχι, δεν υπάρχει διαφωνία. Όχι, δεν υπάρχει διαφωνία. Εσύ είσαι ο καλύτερο ποινικό. Που έχουμε στη χώρα. Αυτό, αυτό. Έχει μια τελευταία παιδάκι 15 χρονών να σφάζει άλλο παιδάκι. Είπαμε γιατί ότι το αυτό με τα μαχαίρια δεν υπήρχε. Δεν σέβεστε και την συνομιλήτρια. Ελάτε, να μια κουβέντα. Είναι ζωντανή η κουβέντα. Λάτε, ρε, είναι ζωντανή. Μια κουβέντα τελευταία. Μην λέμε πάντα τα ίδια και ξέρετε όλοι καλοί είμαστε, αγαπιόμαστε. Υπάρχει διαφωνία. Υπάρχει διαφωνία. Κύριε Μανογιού, με όλη την εκτίμηση. Θα πει ότι είναι, κύριε Μανογιού, θα πείτε γιατί θα πει. Και εγώ εκτιμώ. Το πρόσωπό σας. Μπορούμε να διαφωνούμε μπορούμε σε να κάποια διαφωνούμε, πράγματα. Ναι, ναι, είμαι σίγουρη ότι αν έβλεπε ο μπαμπάς σας που αναφέρατε ένα βιωματικό περιστατικό ναι. Που φαντάζομαι ότι... Στην τηλεόραση πάνω στην πραγματικότητα. Πάνω στο, παιχνίδι ότι μπορεί να ανοίγαμε ο ένας το κεφάλι του άλλου... Θα είχε μαζέψει ήδη. Κατά λάθος. Κατά λάθος. Έκανες κάτι, εντάξει, μπορεί να το χτύπησες το παιδάκι. Σίγουρα... Δεν γίνονταν κατά λάθος.
Κλείσαμε εδώ, παιδιά, δεν έχουμε άλλο να μας κυνηγάνει. Όχι, κατά λάθος. Okay. Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Θα ήθελα να πω κάτι. Πράγματι, οι οικογένειες ήταν πιο κοντά. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Επειδή, οι οικογένειες ήταν πιο στενά. Θα μ' αφήσεις, Χριστιανέ μου, να μιλήσω. Μα τι είναι αυτό το πράγμα. Διάλογο κάνω. Δεν είμαι χριστιανός, κυρία Μανογιού, δεν είμαι χριστιανός. Δεν με ενδιαφέρει. Ό,τι θέλετε. Επειδή είστε και βουλευτής, πρέπει να έχετε μια μετριοπάθεια. Όχι. Μετριοπαθέστατη. Μα εσύ θα μου πεις, Χριστιανέ μου, τι θα είμαι εγώ και τι δεν θα είμαι. Όχι, δεν είμαι χριστιανός και δεν είμαι χριστιανός σας. Και δεν είμαι χριστιανός σας. Αυτά να τα πείτε στον κόμμα σας. Όχι σε εμάς. Με συγχωρείτε, δεν ξαναπευθύνομαι σε εσάς. Λοιπόν. Ελάτε. Με συγχωρείτε. Κλείνουμε εδώ. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Κύριε Ντάλτα, ελάτε. Πρέπει να κλείσουμε, είπαμε. Στα 41 μου θα μου πείτε πώς θα είναι ο χαρακτήρας μου. Ναι, γιατί μου απευθύνεστε επαξιωτικά. Σε εξετάσεις μου τις έχω δώσει, κύριε Ντολάκη. Στο τροχηγό σας σώμα. Σε μένα όχι. Πάμε σε διάλειμμα. Συγγνώμη, γιατί πρέπει να βγείτε σε διάλειμμα. Ναι. Θέλω να πω σε κάτι που αναφερθήκατε. Ότι η μαμά... Όχι σε εσένα, Χριστιανέ μου, σου λέω. Κυρία Μονογιού, λοιπόν, να κλείσουμε, παιδιά. Δεν ξέρω, πράγματι έτσι πιστεύω ότι είναι η σωστή... Φεύγουμε για λοιπόν, παιδιά, να έχουμε τον πόλεμο που εξελίσσεται και πρέπει να... Είπατε, μου, δεν είμαι χριστιανός. Είπατε πριν, ναι. Καλά κάνετε. Ελάτε, λοιπόν, ελάτε. Είπατε πριν, ναι. Είπες μάλλον εδώ πέρα, καλέ μου φίλε, ότι οι μαμάδες πλέον δουλεύουν αρκετά. Από το πρωί στο βράδυ. Είσαι καριερίστες. Ισχύει αυτό. Είναι καριερίστες, όπως είμαι κι εγώ. Και άλλες γυναίκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ανάξιοι. Παρατάνε την οικογένεια. Και ότι δεν μπορούμε αλλιώς να κάνουμε. Αλλιώς θα είχαμε διαλύσει τα σπίτια μας όλοι. Εμείς δεν δουλεύουμε, τι κάνουμε. Μπράβο. Και... Όλη μέρα από το πρωί στο βράδυ, στη δουλειά είμαστε. Ναι, δεν έχουμε διαλύσει τις οικογένειες. Έχεις όμως ποιοτικό χρόνο με το παιδί. Έχει δίκιο, κυρία Μονογιού. Κλείσαμε εδώ. Ξέρει τι λέει ο κύριο Παλάσκας. Κάτι είπε ο Ουάσιγκτον, παιδιά. Κάτι είπε ο κύριο Παλάσκας. Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή σας μέρα.